μόλις τελείωσα όλα όσα έχω να κάνω για σήμερα. Η ώρα είναι μόλις 12, είναι πολύ νωρίς, αλλά γενικά οι τρίτες δεν είναι πολύ δύσκολες μέρες για μένα. Σηκώθηκα κλασικά νωρίς, σηκώθηκα γύρω στις 8 σήμερα και είχα πάρα πολλά να κάνω, τα έχω γραμμένα όλο εδώ πέρα και τα τελείωσα όλα για σήμερα, ευτυχώς, για να απολαύσω αυτή την υπέροχη ημέρα. Σήμερα στο Λονδίνο θα έχει 22 βαθμούς και δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω, αλλά σκεφτόμουν να τελειώσω να κάνω κάποιες δουλειές εδώ στο σπίτι και ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα πικνίκ στο πάρκο ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ακόμα, θα το αποφασίσω. Πρώτα θα στρώσω το κρεβάτι μου και θα τακτοποιήσω λίγο το δωμάτιό μου, γιατί έχω πάρα πολλά ρούχα πάνω σε μία καρέκλα που δεν είναι διπλωμένα και θα τα διπλώσω. Και μετά θα φύγω κατευθείαν για να πάρω ένα καφεδάκι. Έτοιμο το κρεβατάκι μου στα κίτρινα. Θα μετακινήσω και αυτό το φωτιστικό λίγο πιο δίπλα και θα ετοιμαστώ μετά κι εγώ. Λοιπόν, θα φορέσω αυτό το τζιν παντελόνι. Είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Είναι πιο φαρδί στο κάτω μέρος. Και αυτό εδώ το ανοιξιάτικο πουκάμισο που το λατρεύω τελευταία. Λοιπόν, έκανα ένα μπανάκι στα γρήγορα, γι' αυτό βλέπετε τα μαλλιά μου βρεγμένα. Και ετοιμάστηκα, γιατί σκεφτόμουν να πάω για το καθιερωμένο μου πρωινό. Όμως άλλαξα γνώμη και σκέφτηκα ότι με αυτόν τον καιρό και με αυτήν τη ζέστη ταιριάζει πάρα πολύ ένας παγωμένος καφές. Δυστυχώς δεν έχω καφέ στο σπίτι, οπότε θα πάω στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω καφέ και γενικά είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσω και κάποια άλλα πράγματα που χρειάζομαι. Και θα έρθουμε πίσω να σας δείξω πώς φτιάχνουμε στην Ελλάδα Freddo Espresso. Λοιπόν, έτοιμη. Δεν στέγνωσα τα μαλλιά μου, γιατί ούτως ή άλλως με τέτοιο καιρό έξω θα στεγνώσουν από μόνα τους. Σχεδόν έτοιμα είναι, σχεδόν έχουν στεγνώσει. Φανταστείτε τι ζάστη κάνει γενικά. Όλοι πιστεύουν ότι στην Ελλάδα πίνουμε φραπέ. Όμως φραπέ συνήθιζαν να πίνουν πριν από 20 χρόνια, ας πούμε. Η γενιά του μπαμπά μου και της μαμάς μου έπιναν πάρα πολύ φραπέ. Τώρα, δύο είναι οι παγωμένοι καφέδες που είναι πάρα πολύ διαδεδομένοι μεταξύ των νέων. Ο Freddo Espresso και ο Freddo Cappuccino. Εμείς σήμερα θα κάνουμε Freddo Espresso, γιατί ο Freddo Cappuccino είναι λίγο πιο δύσκολος και χρειάζεται έτσι να φτιάξεις έναν αφρό πάνω με γάλα και τα φυτικά γάλατα δεν κάνουν τόσο πολύ αφρό. Οπότε θα κάνω έναν Freddo Espresso με γάλα μέσα, σαν λάτε. Παγωμένους καφέδες στην Ελλάδα δεν πίνουμε μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τον χειμώνα. Γενικά όλο το χρόνο πίνουμε παγωμένο καφέ. Και αυτό θα πάει στην ανακύκλωση. Επίσης θα ανοίξω τη μηχανή του καφέ. Και μόλις αυτό γίνει πράσινο, τότε είναι έτοιμη. Το νερό έχει ζεσταθεί. Τσακ, έτοιμο.
Κοιτάξτε αυτό να είναι πολύ σφιχτά κλεισμένο, ώστε να μην τρέξει ο καφές από τις άκρες. Τόσο είναι αρκετό, θέλει όσο ένας διπλός εσπρέσο. Λοιπόν, βάζουμε ένα πάγο και γεμίζουμε αυτό το ποτήρι φουλ με πάγο. Ρίχνουμε τον καφέ μέσα. Εγώ θα προσθέσω και λίγο γάλα βρώμης. Τέλειος. Δεν βάζω ζάχαρη στον καφέ μου, τον πίνω σκέτο. Παλιά, όταν ξεκίνησα να πίνω καφέ στις αρχές, έπινα τον καφέ μου με ζάχαρη και γάλα. Μετά τον έπινα μέτριο με γάλα. Μετά έκοψα και το γάλα. Και στο τέλος έκοψα και τη ζάχαρη εντελώς. Και βάζω τώρα μόνο φυτικό γάλα, χωρίς καθόλου ζάχαρη. Λοιπόν, με πήραν τηλέφωνο οι φίλοι μου και από ό,τι φαίνεται θα πάμε στο πάρκο. Και πριν φύγω για το πάρκο, θα μαγειρέψω πάρα πολύ γρήγορα μία μακαρονάδα με μπρόκολο, σκόρδο και τσίλι. Απλά κόβω το μπρόκολο σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια και το ρίχνω στο τηγάνι μαζί με λίγο με λάδι, τσίλι και σκόρδο. Και στη συνέχεια προσθέτω τα μακαρόνια. Αυτή τη συνταγή μου την έστειλαν κάποιοι μαθητές μου, οπότε σκέφτηκα να το δοκιμάσω. Ταραν! Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχω ρίξει και διάφορους ξηρούς καρπούς από πάνω. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα για τη δοκιμή. Πιστεύω πρέπει να είναι τέλειο. Τέλειο. Απλά τέλειο. Να τη δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Τέλεια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, νοβέλα, εννέα, δέκα. Μπράβο, Νάταλη! Μόλις γύρισα από το πάρκο, νομίζω πήρα και λιγάκι χρώμα σήμερα. Είμαι κάτασπρη γενικά, αλλά σήμερα με τον ήλιο, έβαλα αντιλιακό βέβαια. Αλλά νομίζω έχω κοκκινήσει και λίγο εδώ στα μαγουλά μου και στη μύτη μου. Βασικά θα μετακομίσω έξω, γιατί ακόμα δεν κάνει και τόσο κρύο. Θα κάτσω να τελειώσω το email μου εδώ. Βασικά δεν ξέρω τι να μαγειρέψω για απόψε. Σκέφτομαι ίσως να μην μαγειρέψω. Ίσως θα παραγγείλω κάτι. Δεν ξέρω τι ακόμα. Αλλά ίσως πίτσα. Μάλλον πίτσα θα παραγγείλω. Άλλαξα, φόρεσα κάτι πιο άνετο και τα γυαλιά μου και πάμε να διαλέξουμε τι θα παραγγείλω για απόψε. Λοιπόν, εδώ έχω διάφορες επιλογές, αλλά απόψε νομίζω πάει ξεκάθαρα πίτσα. Έχω ψάξει όλες τις πίτσες, αλλά πρέπει να την έχουν βγάλει από το μενού αυτή που μου άρεσε. Θα πρέπει να διαλέξω κάτι άλλο. Και αυτές οι πίτσες που έχουν δεν μου αρέσουν. Με βλέπω για αλλαγή πλάνων. Μάλλον θα πάρω μπέργκερ. Αυτό δείχνει τέλειο και είναι και vegan. Ό,τι πρέπει. Και μία πατάτες. Thank you! Έτσι λοιπόν, Ανθιγίνα, τελειώνει αυτή η μέρα. Θα βάλω ίσως και καμία ταινία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το vlog. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια πολλά!